Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι, δίπλα από τα δύο περιπολικά ανοιχτής θάλασσας που περιπολούν την περιοχή μας. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτές οι μέρες είναι αρκετά δύσκολες και η πληροφορία που έχουμε αποκλειστική από το Καλύμνος News είναι ότι μία μεγάλη εταιρεία της Καλύμνου θα βοηθήσει πάρα πολύ και βοηθάει, ήδη έχει ξεκινήσει να βοηθάει τα πληρώματα και όσους έρθουν εδώ να βοηθήσουν το λιμεναρχείο της Καλύμνου. Προβλέπετε τα πληρώματα να αυξηθούν πάρα πολύ. Μεγάλος αριθμός. Ναι. Αυξάνονται οι περιπολίες. Γιατί αυξάνονται οι περιπολίες, καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε εποχή που είναι αρκετά δύσκολη, γιατί το κύμα των μεταναστευτικών ροών είναι μεγάλο και θα αυξηθεί από τη θάλασσα, όπως λένε οι πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η εταιρεία της Καλύμνου, μεγάλη εταιρεία, βοηθάει και μάλιστα έχει φέρει αρκετά αναψυκτικά τρόφιμα τα οποία αντέχουν τυποποιημένα εδώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους που στελεχώνουν το λιμαναρχείο της Καλύμνου και αυτοί που θα έρθουν να βοηθήσουν. Λοιπόν, έχει αναλάβει, στις αποθήκες του λιμεναρχείου υπάρχουν όλα αυτά και αυτό θα γίνεται βέβαια καθημερινά. Εμείς δεν έχουμε παρά να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτές τις εταιρείες που τα προμηθεύεται από σούπερ μάρκετ της Καλύμνου και τα φέρνει εδώ, γιατί είναι μεγάλη βοήθεια και αυτή και όλους αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν και περιπολούν για την ασφάλεια της περιοχής μας. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας έξω από το λιμαναρχείο της Καλύμνου μετά από νέες πληροφορίες που συλλέξαμε. Και οι νέες πληροφορίες είναι ότι η Αργό της Καλύμνου είναι εκείνη που δίνει όλα αυτά τα προϊόντα εδώ στους λιμενικούς, οι οποίοι θα είναι 50 στον αριθμό. 7 σκάφη θα περιπολούν από το Κάλυμνο μέχρι Λέρο, οπότε καταλαβαίνετε ότι μέρα νύχτα θα είναι όλο αυτό. Τα παιδιά έχουν ανάγκη, είναι νέοι άνθρωποι, οπότε 500 σοκοφρέτες, 500 μπάρες, 500 bake rolls, 500 μπισκότα, 500 νερά, να πάμε τώρα. 500 κοκακόλες, 500 πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες, όλα αυτά είναι στις αποθήκες. Αυτό ζήτησε ο λιμενάρχης, Είναι στις αποθήκες του λιμεναρχείου και αυτούς τους νέους ανθρώπους που θα είναι εδώ και θα φρουρούν τα σύνορά μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μαζί με την εταιρεία Αργό, για το κομμάτι που είναι οι μπάρες και τα snacks, είναι και η εταιρεία του Σμαλιού, που προσφέρει τα μισά. Και εμείς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πράξη που έκαναν και εκείνο που θέλουμε είναι αυτά τα παιδιά να κάνουν το καθήκον τους, γιατί θα είναι μέρα νύχτα στη θάλασσα. Για 10 μέρες θα είναι σκληρές περιπολίες.